Οι εγκαταλελειμμένες γαίες των ορεινών περιοχών και η διαχείρισή τους στο περιβαλλοντικό στρατηγικό σχεδιασμό θα αποτελέσουν το αντικείμενο συνεδρίου που διοργανώνει το δίκτυο Πίνδος σε συνεργασία με το Πράσινο Ταμείο στο Βουργαρέλι του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων αύριο Σάββατο. Ο τίτλος ουσιαστικά είναι «Εγκαταλελειμμένες γαίες της Πίνδου, διατήρηση ή επανάκτηση, η συμβολή της ολοκληρωμένης διαχείρισής τους στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό των ορεινών περιοχών». Και εμείς για το αυριανό συνέδριο έχουμε κοντά μας το Γενικό Διευθυντή του Δικτύου Δήμων Πίνδου, τον κύριο Σεραφείμ Φελέκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα στους τηλεθεατές, στην Άρτα, στην Ήπειρο και σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κύριε Φελέκη, σας είχαμε αφήσει ως πρόεδρο του φορέα διαχείρισης Τζουμέρκων, φτάνατε μέχρι τη λίμνη Πλαστήρα, Άγραφα, μία πάρα πολύ μεγάλη περιοχή και σας ξανασυναντάμε πάνω κάτω με το ίδιο αντικείμενο, όχι ακριβώς το ίδιο, αλλά πάνω κάτω, σαν Γενικό Διευθυντή. Αυτό σημαίνει ότι διαθέτετε και εμπειρία πλέον, αλλά έχετε και τον κατάλληλο, αν θέλετε έτσι, προγραμματισμό, σύμφωνα και με το αντικείμενό σας, με την δραστηριότητά σας, να μπορείτε να κατευθύνετε θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη της περιοχής μας με πολύ ήπιο και βιώσιμο τρόπο. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Για του λόγου του αληθές, με βρίσκεται εκεί που με αφήσατε. Όχι μόνο και στην ίδια σχεδόν περιοχή, γιατί το πρώην Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων Μετεώρων Αγράφων είναι περίπου στους 14 δήμους οι οποίοι έχουν συσταθεί ήδη από το 2017 με αυτή τη μορφή, ναι, αλλά και στον ίδιο χώρο, καθότι βρίσκομαι στο Βουργαρέλι, όπου αν δεν κάνω λάθος είχαμε κάνει μαζί την τελευταία συνέντευξη. Βεβαίως, 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 κύριε Φελέκη. Άρα ουσιαστικά, όπως είπα, μιλάμε πλέον για βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών αυτών, χωρίς όμως να αλωτριώνεται, να παραμορφώνεται, να χαλάει, πώς αλλιώς να καταστρέφεται αυτό το πλούσιο φυσικό περιβάλλον που υπάρχει και όχι μόνο. Έχουμε και τη χλωρίδα, ακριβώς, αλλά έχουμε και την πανίδα, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, ακριβώς. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι οι φορείς διαχείρισης, αυτά τα συστήματα τα οποία καταργήθηκαν το 2021, είχαν ως σκοπό την προστασία της φύσης. Εδώ είναι κάτι άλλο, όχι, είναι ένα συστατικό μέσα σε αυτά, η προστασία του περιβάλλοντος και της φύσης. Οι δήμαρχοι το 2017 μόνοι τους συστάθηκαν σε μια εταιρική μορφή για το, ναι, δίκτυο. Αν δεν κάνω λάθος, τα είπατε και με τον αντιπρόεδρο της προάλλες, με τον δήμαρχο Γεωργίου Καραϊσκάκη, από που κατάγομαι, τον κύριο Μίγδο Περικλή. Και με τον δήμαρχο Αργυθέας, βεβαίως, μετά με τον πρόεδρο, από τη δική σας συμβολή και σας ευχαριστώ, βεβαίως. Θα είχατε πει και με τον πρόεδρο και είναι πραγματικά κάτι που πρέπει να επενέσουμε όλοι εμείς που δεν είμαστε αιρετοί, ότι καμία φορά, και εδώ είναι πραγματικά ένα πολύ καλό παράδειγμα, εγώ μεταφέρω, ναι, όταν μετέφερα αυτό το παράδειγμα σύστασης του δικτύου Πίνδος το 2017 σε συναδέρφους ερευνητές ανά την Ευρώπη, το βλέπαν πάρα πολύ καλά. Ότι οι ίδιοι οι δήμαρχοι από 4 διαφορετικές διοικητικές περιφέρειες σύστασαν αυτόν τον φορέα για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν μεγάλα και δυσεπίλητα προβλήματα κοινά, αλλά και, έτσι, για να δώσουν και ένα κοινό όραμα. Σωστά. Τα είπαμε και με τον κύριο Μίγδο, τα είχαμε πει και με τον πρόεδρο του φορέα. Τώρα, όταν μιλάμε για εγκαταλελειμμένες γαίες, θεωρούμε ότι κύριος παράγοντας είναι ο ανθρώπινος. Βέβαια, με τη βοήθεια τώρα του κοντρόλ, βλέπουμε και φωτογραφίες από περιοχές της Πίνδου. Άρα, κύριε Φελέκη, όπως είπα και λίγο πριν, αυτό που μας απασχολεί είναι περισσότερο ότι οι εγκαταλελειμμένες γαίες έχουν να κάνουν με την ανθρώπινη παρουσία. Όταν λοιπόν οι άνθρωποι φεύγουν από τις ορεινές περιοχές, διότι πρέπει να αναζητήσουν εργασία, τι γίνεται? Επόμενο δεν είναι ότι θα εγκαταληφθούν, αν θέλετε, και όχι μόνο γη, σπίτια, χωριά, ερημώνουνε? Κοιτάξτε, το φαινόμενο της εγκατάλειψης στον ορεινό μεσογειακό χώρο δεν έχει συμβεί τώρα. Έχει συμβεί, αν θέλετε, στις δεκαετίες του 50 και του 60. Βία. Πιθανόν τώρα είμαστε στην τελευταία στιγμή πριν εγκαταληφθούν διαπαντός, γιατί συζητείται στην Ακαδημία ότι σύντομα αυτές οι περιοχές θα αναγκαστούν να αποτελέσουν χώρο παραγωγής τροφής.
ειδικά με την κλιματική κρίση. Οι Ευρωπαίοι επιστήμονες που συζητούμε μαζί και κάποιους από αυτούς θα έχουμε από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας αύριο που συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα, γνωρίζουν ότι θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα με την αγροτική παραγωγή στον κάμπο. Άρα, εικάζεται ότι θα υπάρξει πρόβλημα για αυτές τις περιοχές που θα υποδεχθούν, θα αναγκαστούμε να υποδεχθούμε τους χώρους παραγωγής τροφής. Άρα σημαίνει αυτό δύο πράγματα. Πρώτον, οι περιοχές αυτές να οργανωθούν, να μπορέσουμε να τις εντάξουμε σε ένα παραγωγικό σύστημα και κάτι που ίσως δεν αποτελεί αντικείμενο του αυριανού συνεδρίου είναι να μην χαθούν πρακτικές. Να μην χαθούν πρακτικές είτε στη γεωργία είτε στην κτηνοτροφία. Απ' την άλλη, σήμερα οι ορεινές περιοχές δέχονται σειρά πιέσεων για νέες χρήσεις γης. Ο τουρισμός είναι μία από αυτές. Ναι. Μην βλέπουμε τον τουρισμό μονοσήμαντα εκεί που θα χωροθετηθεί μία ξενοδοχειακή μονάδα. Ο τουρισμός συμπαρασύρει στοιχεία όπως η διατήρηση του τοπίου, που είναι, έχει να κάνει με τις εγκαταλειμμένες γης, συμπαρασύρει στοιχεία με μονοπάτια, με νέες δραστηριότητες που θέλουν να γίνουν πέριξ των οικισμών και αυτών των ξενοδοχειακών μονάδων. Άρα μιλάμε για κάτι πάρα πολύ σημαντικό και κάτι άλλο. Ναι, δεν το μπορούμε πάντα αυτό... να... Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε και θέλω λίγο να σταθούμε. Όταν παρακαλώ. Μιλάμε για τουριστική ανάπτυξη, για ανάπτυξη γενικότερα των ορεινών περιοχών, δεν σημαίνει αναγκαστικά και αλλίωση του φυσικού πλούτου ή, όπως είπατε και εσείς λίγο πριν, των χρήσεων γης. Μπορεί να αλλάζουν κάποια δεδομένα, αλλά σίγουρα υπάρχουν και τα εχέγγυα ή εκείνες οι προϋποθέσεις που πραγματικά συνηγορούν υπέρ της ανάπτυξης, χωρίς, όπως είπαμε, όλο αυτό να αναποδογυρίζει το σύμπαν, για να το πούμε πιο απλά. Σωστά. Κοιτάξτε, ο τουρισμός παγκόσμια, το 10 με 15% των επισκεπτών και των διανυκτερεύσεων έχει να κάνει με τα βουνά, με τον ορεινό τουρισμό. Εμείς γνωρίζουμε ως Αρτινή ότι έχουμε ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα, το οποίο το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και μαζί και νομίζω ότι είναι και γνωστό, το πώς έχει αναπτυχθεί τουριστικά η περιοχή των Τζουμέρκων. Με προστασία των πρακτικών, με προστασία του περιβάλλοντος, με προστασία της φύσης και να μην αλλοιωθεί η φυσιογνωμία της. Το ίδιο δεν συμβαίνει παντού και θα μου επιτρέψετε να μην αναφερθώ σε ελληνικά παραδείγματα. Δεν είμαστε μακριά που θα μιλάμε για υπερτουρισμό και στα ορεινά σε λίγο καιρό. Όχι στα δικά μας τα ορεινά, αλλά σε περιοχές και μέσα στη Βαλκανική και μέσα στην Ελλάδα. Απ' την άλλη... Ήδη και φέτος έχει ξεκινήσει αυτή η συζήτηση. Μπορεί να ξεκινήσει ο υπερτουρισμός για τα νησιά, αλλά όπως είπατε και εσείς... Για τα παραθαλάσσια, ακριβώς. Δεν νομίζω ότι θα είμαστε μακριά. Να έχουμε δηλαδή άσχημα παραδείγματα και στα ορεινά. Και φανταστείτε ότι στα αμέσως επόμενα χρόνια, λόγω της αδυναμίας ανάσχεσης των συνεπειών της κλιματικής κρίσης, ναι. Πολύ περισσότεροι παραθεριστές θα αναζητήσουν να περνούν περισσότερο χρόνο στα βουνά, γιατί θα είναι καλύτερο το κλίμα για μια σειρά πραγμάτων. Mm-hmm. Απ' την άλλη, ο ελληνικός χώρος έχει μια ιδιαιτερότητα. Έχει μια ιδιαιτερότητα ότι ακόμα δεν έχουμε σχεδιάσει, δεν έχουμε χωρικές μελέτες, δεν έχουμε χωροταξικά, δεν έχουμε πράγματα τα οποία μπορούν να αποτελέσουν ένα πολύ καλό παράδειγμα ή έστω ένα μπούσουλα για το τι μπορεί να κάνει ποιος και πού. Πώς έχει ενεργοποιήσει το δίκτυο Δήμων Πίνδου όλα αυτά τα οποία λέτε, πώς ενεργοποιεί και το ανθρώπινο, αν θέλετε, τον ανθρώπινο παράγοντα, αλλά πολύ περισσότερο και το φυσικό περιβάλλον. Κάπου συνυπάρχουν, κάπου υπάρχει χρυσή τομή. Το συνέδριο αυτό το οποίο ίσως θα έπρεπε να αρχίσουμε συνδιοργανώνεται με το Πράσινο Ταμείο, μάλιστα εντάσσεται στις δράσεις του Πράσινου Ταμείου, το οποίο το χρηματοδοτεί. Επομένως, εμείς αύριο θα θέλαμε να φέρουμε κοντά τοπικούς παραγωγούς, την κοινωνία των πολιτών, τους ανθρώπους, τους διαμένοντες, αλλά και τους καταγόμενους, γιατί δεν είναι μόνο οι διαμένοντες. Έχουμε πει και είναι και γνωστό ότι οι ορεινοί διατηρούν μία άλλου τύπου σχέση με το χώρο καταγωγής τους, το οποίο δεν το βρίσκουμε τόσο πολύ, αν μου επιτρέπετε, στα παιδινά. Δηλαδή, Φωστά. Με απλά λόγια, πονούν και αγαπούν τον τόπο τους, και ας είναι στα αστικά κέντρα είτε εντός της χώρας είτε και στην ομογένεια. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό που λέτε. Εμείς αύριο θα παρουσιαστούν δύο παραδείγματα από το Πράσινο Ταμείο
αλλά και από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, από το Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου, πώς έχει οργανωθεί η αναγνώριση και η απόδοση αυτών των εγκαταλειμμένων γεών σε συνεργατικά σχήματα για να τις διαχειριστούν κοινά. Λανθασμένα, αν θέλετε, κοιτάγαμε ότι και αυτό είχε να κάνει λάθος ίσως και ο κόσμος της οικολογίας. Εγώ σας μιλώ σε ένας άνθρωπος που τον υπηρέτησα για 6 χρόνια ως ο τελευταίος πρόεδρος του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων. Μας λέγανε, ωραία, αφήστε το στις εγκαταλειμμένες γιες, αφήστε να εισχωρήσει το δάσος στο βοσκότοπο, να αναγεννηθεί η φύση, να παραχθεί οξυγόνο. Αύριο θα ακούσουμε ενδιαφέροντα πράγματα. Γιατί αυτό το πράγμα για τη Βαλκανική και για τον Μεσογειακό Νότο μπορεί να είναι και κακό για το περιβάλλον. Γνωρίζουμε ήδη ότι η βιοποικιλότητα και η καλής ποιότητας περιβάλλοντος που απολαμβάνουμε έχει δημιουργηθεί στα ορεινά και από την ανθρώπινη παρέμβαση. Όλο αυτό το μοσαϊκό των τοπίων που βλέπουμε και απολαμβάνουμε είναι απόρρια της συνεχούς ανθρώπινης δραστηριότητας στα Βέβαια. Ορεινά. Θέλω να θέσω και ένα άλλο ερώτημα. Όπως είπαμε, την ιδιότητά σας ως πολιτικός μηχανικός, χωροκτάκτης, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι πάνω, ειδικά στις περιοχές των Τζουμέρκων στα Ορεινά, υπάρχουν πάρα πολλά σπίτια πέτρινα, τα οποία έχουν εγκαταληφθεί, δεν έχουν πέσει, γιατί όλοι γνωρίζουμε και τη σημασία που έχουν όμως το φυσικό περιβάλλον αυτά, και δεν ξέρω αν μέσα στις δικές σας προτεραιότητες είναι να δοθούν κίνητρα, ώστε και να μπορεί κάποιος να αναπαλαιώσει τέτοιου είδους παλαιές οικίες ή και σχολεία ακόμα που έχουν μείνει, και να μπορέσουν με κάποιο τρόπο να συμβάλλουν σε αυτό που λέμε οικιστική ανάπτυξη ήπιου χαρακτήρα. Κοιτάξτε, Βίκυ, μάλλον θα καταλάβουν ότι γνωρίζεις πολλά για τα αυριανά που θα συζητηθούν. Αυτό έχει να κάνει και με τις εγκατελειμμένες γιες. Εντάσσεται μέσα στις αποφάσεις που έχουν πάρει οι δήμαρχοι πρώτου ορισμού μου, οι δήμαρχοι που συμμετέχουν στο δίκτυο Πίνδου, ότι θα θέλαν να προσελκύσουν πληθυσμό. Άρα σε περίπτωση που έρχονταν κόσμος να μείνει στα ωραία χωριά της ορεινής Πίνδου, θα χρειαζόταν 2 πράγματα. Σπίτι για να μείνει, αυτό που προείπατε δηλαδή εσείς, και ένα χωράφι, ένα βοσκότοπο, μια περιοχή για να καλλιεργήσει, να τη μαγιά, τη μαγιά που λέγανε παλιά στα χωριά για να ξεκινήσει κάποιος τη ζωή του. Ναι, όλα, να ξαναπιάσει το κουβάρι. Όλα αυτά είναι αποφάσεις που έχουν πάρει οι δήμαρχοι. Άρα, γι' αυτό λέω. Τώρα είστε... το κατά πόσο μπορεί να βοηθήσει το δίκτυο Πίνδο σε αυτό, επειδή ορθά το θέτεται, είναι κάτι που χρειάζεται στρατηγική στο ανώτερο επίπεδο, χρειάζεται οργάνωση. Έλληνες το έχουν πράξει αλλού. Δεν είναι μόνο τα φούρνα Ευρυτανία, τα οποία σας άκουσα να συζητάτε τις προάλλες με τον αντιπρόεδρο του δικτύου Πίνδος. Κάτι παράλογο, παραπλήσιο έχουν δει οι δήμαρχοι όταν επισκεφτήκαμε προτριετίας μαζί την ορεινή Κύπρο στον Καλοπαναγιώτη. Και νομίζω κάτι είναι από αυτά που θα παρουσιαστεί και αύριο στις παρουσιάσεις. Κοιτάξτε, πολύ απλά. Η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση στη χώρα μου δεν θα έπρεπε να είναι ένας νόμος καλογραμμένος ημί, ούτε θα έπρεπε να συστήνει ή να καταργεί φορείς. Η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση στη χώρα μου και στα ορεινά θα έπρεπε να σημαίνει ότι διάφορα επίπεδα, πέραν των δήμων, πέραν του δικτύου Πίνδος, πέραν της κεντρικής διοίκησης, πέραν της περιφέρειας, δεν ξέρω αν υπάρχει, θα έπρεπε να συνεργαστούν και να συστήσουν άτυπες δομές. Σωστό. Αν η χώρα καταφέρει και χάσει αυτό το τρένο και δεν κινδυνολογώ, τα επόμενα 10 χρόνια πιθανόν θα ρίχνουμε την μπάρα για εμάς που είμαστε αρτινοί από το πέτα και πάνω, γιατί δεν θα υπάρχει τίποτα. Δεν θα υπάρχει κάτοικος, δεν θα υπάρχει βοσκός, και θα τα αφήνουμε για να τα επιδεικνύουμε σε ποιους, τους παραθεριστές που έρχονται 4-5 μήνες το χρόνο. Σωστό. Άρα οι δήμαρχοι οι ίδιοι, και αυτό του τιμά, όπως σας προείπα, αναγνωρίζουν ότι ο καθένας μόνος του έχει μέχρι ένα σημείο όσο μπορεί να φτάσει. Δυνατότητες, ναι, και από εκεί και ναι, βέβαια, γιατί το δίκτυο Πίνδος δεν έρχεται ούτε να πάρει αρμοδιότητες από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά ούτε και να αναζητήσει κάτι που δεν μπορεί να κάνει πέραν των δυνατοτήτων του. Θα μας απασχολήσει πάρα πολύ σαν χώρα. Όταν μια χώρα συγκεντρώνει για 70 χρόνια συνέχεια τον κόσμο στην Αθήνα, και έχει εκεί το μισό πληθυσμό, τότε θα υπάρξει ένα ζήτημα για το πού θα παραχθεί η τροφή, τι θα κάνει αυτός ο κόσμος, πράγματα τα οποία
δεν ακουμπήσαμε πάρα πολύ ούτε με την οικονομική κρίση, την υπερδεκαετή, ούτε ακόμα και με την υγειονομική κρίση τα χρόνια της καραντίνας. Σωστό. Θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα τα όσα θα ακουστούν στο αυριανό συνέδριο του δικτύου. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, διότι είστε γνώστης του αντικειμένου, άρα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και τις κατευθυντήριες γραμμές και ως πρόεδρος του φορέα, όπως είπα, και τώρα ως Γενικός Διευθυντής. Και φαντάζομαι ότι και όλοι οι συμμετέχοντες θα έχουν να βάλουν το δικό τους λιθαράκι, είτε με προτάσεις, είτε με απόψεις, είτε και ένα συγκερασμό, αν θέλετε, μέσω των προγραμμάτων. Γιατί εκτός από το Πράσινο Ταμείο, υπάρχουν και άλλα προγράμματα που θα μπορεί κάποιος να διαχειριστεί. Είναι τα προγράμματα Leader, είναι τα προγράμματα άλλων, ξέρω εγώ, ευρωπαϊκά προγράμματα, που μπορούν να δώσουν δυνατότητες σε πολίτες και να πάρει μπρος και η ορεινή περιοχή. Πριν κλείσουμε. Δύο πράγματα πριν κλείσουμε. Καταρχάς, σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Πρώτον, δεν είναι ζήτημα αν είμαι γνώστης ή δεν είμαι. Υπάρχουν τρομερά μυαλά. Και για να γίνουμε και λίγο τοπικιστές, και τα τρομερά μυαλά σε αυτή τη χώρα ήρθαν από τα βουνά αυτής της χώρας. Το ζήτημα είναι να υπάρξει η πολιτική βούληση, όπως είχαν οι δήμαρχοι, για να συσταθεί αυτό το δίκτυο, να υπάρχει πολιτική βούληση και αλλού, και στην αυτοδιοίκηση και στην κεντρική κυβέρνηση. Οι ιδέες υπάρχουν, οι καλές πρακτικές υπάρχουν. Έλληνες αυτή τη στιγμή καλούνται να σχεδιάσουν άλλες χώρες, να πούν την άποψη για τα ορεινά άλλων χωρών. Και όσον αφορά τα προγράμματα, ναι, έχετε δίκιο, αν και είναι πολύ σημαντική η συμβολή του Πράσινου Ταμείου στην αυριανή εκδήλωση και σε άλλες εκδηλώσεις που έχει κάνει πρώτου ορισμού μου το δίκτυο Πίνδος. Αλλά το ζήτημα δεν είναι μόνο να αναζητούμε τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις που θα κάνουμε κάτι, ένα καλό παράδειγμα, θα το δείξουμε. Το ζήτημα είναι να βρεθούν οι δύο πόροι που όταν θέλουν, αυτοί που έχουν τους πόρους, τους βρίσκουν για να κάνουν άλλα πράγματα και αλλού. Σωστά. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Γεια σας και σας περιμένουμε αύριο. Εξ όσων γνωρίζω, ο RTV θα είναι πάντα, βεβαίως, όπως είναι πάντα, εξάλλου κοντά σε αυτή, βεβαίως, την εκδήλωση. Σας ευχαριστώ.